Opus Alexandrinum, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας. Ανατρέχοντας την αλληλογραφία μου με την κυρία Γεράκη, διαπιστώνω ότι η πρώτη επικοινωνία έγινε τον Ιανουάριο του 2021, εν μέσω πανδημίας και lockdown. Τότε η κυρία Γεράκη ζητούσε για λογαριασμό του Ιδρύματος την άδεια να ηχογραφήσει 5 από τις 14 invenzioni του Δημήτρη Μητρόπουλου σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη. Θα τη συμπεριλάμβανε σε μια μεγαλύτερη μελέτη με θέμα την μουσική Ελλήνων συνθετών που είτε είχαν δραστηριοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια είτε είχαν συνθέσει σε ποίηση Καβάφη όπως στην περίπτωση του Μητρόπουλου. Η Αμερικανική Σχολή, έχοντας στην κατοχή της από το 1963 τα μουσικά χειρόγραφα και μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας του Δημήτρη Μητρόπουλου, προωθεί εδώ και χρόνια τη διάδοση του συνθετικού έργου του Μητρόπουλου ανά τον κόσμο. Υπενθυμίζω ότι το 2010 υποστηρίξαμε μια νέα καλέσθητη έκδοση των Invenzioni από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, βασισμένη στην έρευνα του Χάρη Ξανθουδάκη. Εκτός από την ανάδειξη του αρχείου του έργου του Δημήτρη Μητρόπουλου, υπάρχει ακόμα ένας λόγος που το Τμήμα Αρχείων της Σχολής δέχτηκε με χαρά να συνδιοργανώσει με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού τη σημερινή εκδήλωση. Το Opus Alexandrinum είναι απότοκο πρωτογενούς αρχιακής έρευνας. Μόνο μια ματιά να ρίξετε στον κατάλογο των ιστορικών, μάλλον στη βιβλιογραφία των ιστορικών και μουσικών αρχείων που έχει συμβουλευτεί η κυρία Γεράκη, και είναι η πρώτη σελίδα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Πρόκειται για ένα καλογραμμένο και τεκμηριωμένο κείμενο, όπου η κυρία Γεράκη, αφού αναφερθεί εν συντομία στην ιστορία της Αλεξάνδρειας και τους λόγους που ενθάρρυναν την ανάπτυξη της ελληνικής παροικίας στους νεότερους χρόνους, επικεντρώνεται στη μουσική παραγωγή των Αλεξανδρινών από τα τέλη του 19ου έως τις πρώτες δεκαετίες, έως τα μέσα του 20ου αιώνα, στους μουσικούς συλλόγους και τις μουσικές σχολές, τα θέατρα και τις αίθουσες συναυλιών, τη σύνδεση των Αλεξανδρινών με τα μουσικά δρόμενα στην Ελλάδα και φυσικά τους Αλεξανδρινούς συνθέτες και τα Αλεξανδρινά έργα. Ψηφίδα-ψηφίδα, όπως ακριβώς θα έκανε ο ψηφοθέτης σε ένα πραγματικό Opus Alexandrinum, το κείμενο της κυρίας Γεράκη και τα ηχογραφήματα που συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση ανασυνθέτουν την καλλιτεχνική ατμόσφαιρα και την πολυπολιτισμικότητα της Αλεξάνδρειας από τον 19ο μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ολοκληρώνοντας, η κυρία Westcott και εγώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που επιμελήθηκαν τις διάφορες πτυχές της σημερινής εκδήλωσης, την κυρία Ματζαβίνου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζορτζίνη ιδιαιτέρως, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντή και την κυρία Νίβ Μιχαλοπούλου. Θερμές ευχαριστίες στον μουσικό οίκο Σπύρος Νάκας για την παραχώρηση του πιάνου. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη σημερινή βραδιά. Δύο παρακλήσεις έχω. Ένα, θερμή παράκληση να απενεργοποιήσετε τον ήχο στα κινητά τηλέφωνά σας. Δεύτερον, παράκληση των μουσικών. Το μουσικό πρόγραμμα θα τρέξει σε ροή και δεν χρειάζεται το κοινό να χειροκροτάει μετά από κάθε κομμάτι, αλλά δεν το απαγορεύουν κιόλας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, κύριο Νικόλαο Κούκη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριος Κούκης. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζουν απόψε στο φιλόξενο χώρο της Αμερικανικής Σχολής την έκδοση του συλλεκτικού βιβλίου CD Opus Alexandrinum, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, το οποίο βασίστηκε στη μουσικολογική έρευνα της φλαουτίστα Ναταλίας Γεράκη. Η διακεκριμένη σολίστ και συντελεστές της ηχογράφησης, Απόστολος Παλιός, Ναταλία Γεράκη και Ειρήνη Καράγιαννη, θα ερμηνεύσουν έργα Ελλήνων συνθετών που είτε κατάγονται από την Αλεξάνδρεια, είτε δραστηριοποιήθηκαν εκεί.
μικρές ιστορίες για την Αλεξανδρινή κοινωνία και τη λόγια μουσική της, που θα λειτουργήσουν ως συνδετική κρίκη ανάμεσα στα μουσικά έργα, θα αφηγηθεί η ηθοποιός Μαρίσα Τριανταφυλλίδου. Τόπους Αλεξανδρίνου πραγματεύεται τη λόγια μουσική δραστηριότητα των Αλεξανδρινών από τα τέλη του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Το συλλεκτικό βιβλίο CD, το οποίο εκδόθηκε στο ιστορικό ελληνικό τυπογραφείο Άγκυρα στην Αλεξάνδρεια από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, θα διατίθεται αποκλειστικά σε βιβλιοθήκες και ιδρύματα της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Ένα εκτενέστερο υλικό είναι αναρτημένο ήδη στον ιστότοπο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, στην ειδική σελίδα Όπους Αλεξανδρίνου. Εκεί, ο επισκέπτης της σελίδας μπορεί να διαβάσει για την ίδρυση και την ακμή της πόλης κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, για τη σταθερή παρουσία, την ευμάρεια και το σημαίνοντα ρόλο του ελληνισμού στην οικονομική και πολιτιστική ζωή, αλλά κυρίως στα μουσικά δρόμενα της Αλεξανδρινής Παρικίας. Έχει επίσης τη δυνατότητα να περιηγηθεί στις φωτογραφικές συλλογές, καθώς και να ακούσει ηχογραφήσεις ενός μικρού, πλην όμως αντιπροσωπευτικού μέρους της πληθώρας του υλικού που απέδωσε η έρευνα. Η εκπόνηση της μελέτης κατέστη εκφικτή χάρη στη στήριξη φορέων όπως το Μουσικό Τμήμα Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, το Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το Αρχείο Κουνάδη, το Ιστορικό Αρχείο του Οδείου Αθηνών, το Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωμά Ταμβάκου, το Αρχείο της Ελληνικής Μουσικής Γεώργιος Κωνσταντζος. Η ηχογράφηση του δίσκου πραγματοποιήθηκε στο στούντιο ήχου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιτρέψτε μου μια εμβόλυμη παρέμβαση για άλλο θέμα. Η διοίκησή μας, το Διοικητικό μας Συμβούλιο, είναι περήφανο γιατί ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, η ανακαίνιση στην πραγματικότητα, η ανακατασκευή της οικίας Καβάφη, το Μουσείο Καβάφη, όπως το ξέρετε οι περισσότεροι, ολοκληρώθηκε. Το έργο ανέλαβε εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα Ωνάση και τα εγγένεια θα λάβουν χώρα στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ευχαριστούμε θερμά την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών για τη φιλοξενία και τη συνδιοργάνωση της απόψινής παρουσίασης, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση και διαμόρφωση της σημαντικής αυτής μελέτης. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τις κυρίες Μπόνα Γουέσκοτ, Διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, και την κυρία Ναταλία Μπογκέικοφ, Διευθύντρια Αρχείων της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Φυσικά, έπαινος αξίζει στη Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Αλεξανδρίας, κυρία Σπανούδη. Σας ευχαριστώ και καλή σας ακρόαση. Όπους Αλεξανδρίνου, έργων Αλεξανδρινών. Αλεξάνδρεια, η λαμπερή πόλη της Mare Nostrum, που συνδέθηκε από τη θεμελίωσή της με το ελληνικό στοιχείο και γνώρισε 6 αιώνες έγλης κατά την ελληνιστική και ύστερη αρχαιότητα.
Μία κοσμόπολη που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες και το εμπόριο και υπήρξε συνώνυμο της ευημερίας και της αρμονικής συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών. Όπως και η πόλη της Ιωνίας, η Αλεξάνδρεια αγάπησε τη γνώση και τον αδογμάτιστο στοχασμό. Εκεί ο ορθολογισμός του ελληνικού κόσμου συνυπήρχε με τα μυστήρια της Ανατολής. Εκεί γνώση και τέχνη αλληλοσυνδέονταν. Και ο Αλεξανδρινός αισθανόταν πρωτίστως πολίτης του κόσμου. Αυτή η κληρονομιά συνόδευσε τους Αλεξανδρινούς μέχρι και τους νεότερους χρόνους. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Αλεξανδρινή παροικία, χάρη στην οικονομική της ευμάρεια και στο πλαίσιο της άμυλας με τις άλλες διεθνείς κοινότητες της πόλης, αναπτύσσει μια εντυπωσιακά πλούσια μουσική παραγωγή. Προσελκύει μουσικούς από την Ελλάδα και την Ευρώπη, που εγκαθίστανται στην Αλεξάνδρεια ή την επισκέπτονται για να εμφανιστούν στο ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό της. Το επτανησιακό στοιχείο κυριαρχεί στη μουσική της ζωή. Ανάμεσα στους καλλιτεχνικούς φορείς της Αλεξανδρινής παροικίας που αναπτύσσουν αξιόλογη δραστηριότητα είναι η Μουσική Εταιρεία Ορφεύς, η Ελληνική Ένωση Εσχύλος Αρίων, ο Όμιλος Φιλομούσων Αλεξανδρίας, τα Σωματεία Πόλων και Παρνασσός, η Ελληνική Μουσική Εταιρεία, η Ελληνική Καλλιτεχνική Ένωση Αλεξάνδρειας και η Σοσιετέ Αρτιστικ. Οι φορείς αυτοί, που διατηρούν οργανικά και χοροδιακά σύνολα, διασφαλίζουν τη μίηση των Αλεξανδρινών στη μουσική, διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία του τέλειου ερασιτέχνη, του κοσμοπολίτη εραστή της μουσικής, που ξέρει να ψυχαγωγεί και να ψυχαγωγείται, να διδάσκει και να διδάσκεται, να συνυπάρχει με τους καταξιωμένους ή με εκολαπτώμενους καλλιτέχνες. Ύμνος εις τον Γεώργιο Ναβέροφ, πεανιζόμενος εν Αλεξανδρία υπό της Ελληνικής Φιλαρμονικής Εταιρείας. Το 1893, ο κερκυραίος Ναπολέον Λαμπελέτ καταφτάνει στην Αλεξάνδρεια με φιλόδοξα σχέδια για τη μουσική της ανάπτυξη. Περιμένει στην πόλη για 2 χρόνια και με την πολύπτυχη δραστηριότητά του καθορίζει τις μουσικές εξελίξεις. Ιδρύει την Αβερόφια Μουσική Ακαδημία, διδάσκει, συνθέτει, διοργανώνει συναυλίες και παραστάσεις όπερας. Τότε ιδρύεται και η Ελληνική Φιλαρμονική της Αλεξάνδρειας, το πρώτο ελληνικό μουσικό σύνολο που θα εκπροσωπήσει επάξια την ομογένεια στην απαιτητική μουσικά κοινωνία της πόλης. Επιπλέον, θα συνενώσει το ελληνικό στοιχείο αναδεικνύοντας τον μη ταξικό χαρακτήρα της μουσικής. Ο κορυφαίος των επτανήσιων συνθετών, ο Σπυρίδων Σαμάρας, επισκέπτεται επίσης την Αλεξάνδρεια προκειμένου να παρακολουθήσει παραστάσεις των λυρικών δραμάτων του. Εκείνος όμως, που επρόκειτο να παραμείνει για 4 δεκαετίες στη θάλουσα πόλη, είναι ο κερκυραίος Αλέξανδρος Γκρέκ. Συνθέτει ακατάπαυστα, διδάσκει μουσική στα κοινοτικά σχολεία και ορφανοτροφία, διευθύνει το μουσικό τμήμα της Ελληνικής Ένωσης Εσχύλος Αρίων. Η οπερά του Ανδρονίκη ανεβαίνει το 1912 στο Αλεξανδρινό Θέατρο Αλάμπρα και αποτελεί μουσικό γεγονός. Αλεξάνδρου Γκρέκ, Σαλόνικα για πιάνο, Prière du soir για φλάουτο και πιάνο και Ματινάτα για φωνή και πιάνο.
Αλεξάνδρεια λειτουργούν πολυάριθμες ελληνικές μουσικές σχολές. Από αυτές ξεχωρίζουν η Ελληνική Φιλαρμονική Σχολή Αλεξανδρίας, το Ελληνικό Οδείο Ορφεύς, η Ελληνική Καλλιτεχνική Σχολή, η Μουσική Σχολή του Συλλόγου Εσχύλος, το Οδείο του Συλλόγου Απόλλων, το Conservatoire de Musique d'Alexandrie. Το 1932 το Εθνικό Οδείο ιδρύει το Παράρτημα Αλεξανδρίας ως επακόλουθο της γνωριμίας του Καλομήρη με την Αλεξανδρινή Μεσόφωνο Σπεράντζα Καλό. Καθηγητές του διατελούν διαπρεπείς καλλιτέχνες της Αλεξάνδρειας και απόφοιτοι του Οδείου. Η χαρισματική πορτσαϊντιανή πιανίστα Φωτεινή Μπρουσιανού θα είναι η τελευταία του διευθύντρια προτού το Παράρτημα πάψει το 1966 να λειτουργεί εξαιτίας των ιστορικών συγκυριών. Οι Αλεξανδρινοί αναπτύσσουν επίσης δεσμούς με το μεγαλύτερο και παλαιότερο μουσικοθεατρικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της νεότερης Ελλάδας, το Οδείο Αθηνών. Η οικονομική στήριξη του Γεώργιου Αβέροφ, του μεγαλύτερου εμπόρου της Αιγύπτου και προέδρου της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας προς το Οδείο Αθηνών, είναι σημαντική. Επιπλέον, η ελληνική κοινότητα απευθύνεται επανειλημμένα στο Οδείο προκειμένου να εξασφαλίσει αποφύτους ικανούς να στελεχώσουν τα μουσικά σύνολα και τις σχολές της.
Χαρακτηριστική περίπτωση συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων αποτελεί η μετάβαση του Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλου στην Αλεξάνδρεια. Ο συνθέτης εγκαθίσταται στην πόλη το 1910, ύστερα από τη διαμεσολάβηση του Εμμανουήλ Μπενάκη, ώστε να αναλάβει τη διεύθυνση της χοροδίας του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η συμβολή του στην ανάδειξη κάθε πτυχής της μουσικής ζωής της παροικίας υπήρξε καθοριστική. Είναι ο εμπνευστής και κυριότερος δημιουργός της λεγόμενης Αλεξανδρινής Οπερέτας και των Αλεξανδρινών Τραγουδιών. Γράφει περισσότερα από 80 τραγούδια που γνωρίζουν επιτυχία και η φήμη του εδραιώνεται και στην Ελλάδα. Ο τύπος της εποχής αναφέρει χαρακτηριστικά. Έως τώρα η Αθήνα, η Σμύρνη, οι πόλεις είχαν τα τραγούδια τους. Τα αθηναϊκά, τα σμυρναϊκά, τα πολίτικα. Από τώρα η Αλεξάνδρεια έχει τα δικά της τραγούδια, χάρη στον Παπασταθόπουλον, τα Αλεξανδρινά. Αλεξανδρινά εις αίσθημα, εις τοπικόν χρώμα, εις ρομαντισμόν, εις δροσιάν. Διότι ο Παπασταθόπουλος γνώρισε την Αλεξάνδρεια. Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλου, Έρος και Γεράματα. Δραστηριότητα στην Αλεξάνδρεια περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές. Αρκετοί Αλεξανδρινοί εκδοτικοί οίκοι εξέδιδαν παρτιτούρες, όπως μαρτυρούν οι σωζόμενες εκδόσεις κυρίως των λεγόμενων Αλεξανδρινών τραγουδιών, ενώ υπήρχαν και πολλά ελληνικά καταστήματα δίσκων, φωνογράφων και pick-up. Στον Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλο ανήκει ένα από τα πρώτα καταστήματα πώλησης φωνογράφων και δισκογραφημάτων της πόλης, καθώς και δισκογραφική εταιρεία, στην οποία εκδίδει περισσότερα από 100 δισκογραφήματα. Ας υπογραμμίσουμε και τη μεγάλη ζήτηση για ελληνικούς δίσκους. Υπολογίζεται πως προπολεμικά η Αθήνα εξήγαγε στην Αίγυπτο δίσκους που αντιστοιχούσαν στο ποσό των 5.000 λιρών ετησίως. Μεταξύ των πολλών μουσικών έργων που εκδίδονται από εκδοτικούς οίκους της Αλεξάνδρειας είναι και εκείνα του Κερκυραίου Παναγιώτη Τσαμπουνάρα. Η περίπτωση του Τσαμπουνάρα αποτελεί ένα ακόμη τεκμήριο της οικονομικής και πνευματικής ακμής της Αλεξανδρινής παροικίας, καθώς και των δεσμών που διατηρούσε με την Ελλάδα. Δημοσίευμα του 1913 στην Αλεξανδρινή Ελληνική Εφημερίδα Ταχυδρόμος, όπου αναγγέλλεται η έναρξη των συναυλιών της Μαντολινάτας του Τσαμπουνάρα στην Αλεξάνδρεια, πιστοποιεί την επιτυχημένη πορεία του συνθέτη. Η διεύθυνση του γνωστού αριστοκρατικού ζυθοπολίου Βιενουάζε, του κυρίου Ιωαννίδου, έσχε την ευτυχή έμπνευση να καλέσει τον γνωστότατον ανατοπανελλήνιον μουσικοδιδάσκαλον και διευθυντήν Μανδολινάτας, κύριον Τσαμπουνάραν. Η φήμη του κυρίου Τσαμπουνάρα είναι πασίγνωστος, ώστε να μας απαλλάσει του κόπου να εξάρωμεν εκ των προτέρων τας μουσικάς πανδεσίας, ε οποίε επιφυλάσσονται εις την εκλεκτήν πελατείαν του καταστήματος. Παναγιώτη Τσαμπουνάρα, στη βάρκα, διασκευή ισπανικής βαρκαρόλας.
Αλεξανδρινή, πέρα από τους πολλούς δραστήριους φορείς και μουσικούς, διαθέτουν επίσης πολυάριθμες αίθουσες εκδηλώσεων. Μεταξύ αυτών είναι τα θέατρα Αλάμπρα, Μπελβεντέρε, Λούνα Πάρκ, οι αίθουσες Πολυθέαμα, Λιφόντι, Παπαζιάν, Πτολεμαίος, τα καζίνο Αλεξανδρίας και Μπελβί, το ξενοδοχείο καζίνο Σαν Στέφανο, τα ξενοδοχεία Κλάριτς και Σαβόη, τα κινηματοθέατρα Ριάλτο και Στράτ, τα κοσμικά κέντρα Εγκλών, Σάντμπι, Μεγάλος Αθηναίος. Επιπλέον, ο ελληνισμός της Αλεξάνδρειας διαθέτει το δικό του εξαιρετικής αισθητικής και ακουστικής ευρωπαϊκό θέατρο, το περίφημο θέατρο Ζιζίνια, που ανεγείρει το 1865 ο επιφανής Αλεξανδρινός έμπορος Στέφανος Ζιζίνιας. Στη σκηνή του ανεβαίνουν πολυάριθμες παραγωγές ευρωπαϊκών θειάσεων δραματικού και λυρικού θεάτρου με πρωταγωνιστές διάσημους καλλιτέχνες της εποχής, όπως η όπερα «Madama Butterfly», που παρακολούθησε και ο ίδιος ο συνθέτης Τζάκομο Πουτσίνι. Στην πνευματική καλλιέργεια των Αιγυπτιωτών Ελλήνων συμβάλλουν και τα φιλολογικά σαλόνια, που φιλοξενούν τα περίφημα αλεξανδρινά μουσικά και ποιητικά σουαρέ. Ενώ το βιβλιοπωλείο «Εκδοτικός οίκος» του Αθανάσιου Μαρσέλου, φιλόλογου και δεσπόζουσας φυσιογνωμίας της Αλεξανδρινής κοινωνίας, αποτελεί ένα ακόμα στέκι των ανθρώπων του πνεύματος. Δεν ήταν λίγες οι γυναίκες μουσικοί, των οποίων οι ιδιαίτερες ικανότητες βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να ανθίσουν στην ανεπτυγμένη πνευματικά Αλεξανδρινή κοινωνία. Εξάλλου, η ιστορία του τόπου καταδεικνύει τον πρωτοποριακό και ενίοτε εμβληματικό ρόλο των γυναικών. Οι γυναίκες της Πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας όχι μόνο υπήρξαν ισότιμες των αντρών, με δικαίωμα στην ιδιοκτησία, την κληρονομιά και την εμπορική δραστηριότητα, αλλά ανήλθαν σε ανώτατες θέσεις εξουσίας. Η περίπτωση της Κλεοπάτρας, της τελευταίας των Πτολεμαίων, υπήρξε χαρακτηριστική. Τα χρόνια της βασιλείας του Πτολεμαίου Β' ειδικότερα μας παρέδωσαν έναν μακρύ κατάλογο περίφημων γυναικών που περιλαμβάνει ενδεικτικά την ηθοποιό Μύρτιον, τις επαγγελματίες αυλητρίδες Μνήσιδα και Ποθινή, την γλύπτρια Κλίνη, την ποιήτρια Στρατονίκη, την Ολυμπιονίκη Αρματοδρόμο Βελεστίχη. Επιστρέφοντας στον 20ο αιώνα και όσον αφορά τις αλεξανδρινές μουσικούς που διακρίθηκαν, ας αναφερθούμε ενδεικτικά στις τραγουδίστριες Μαργαρίτα Γιαγκούνη, Καλλιόπη Αντίπα και Σπεράντζα Καλό, στις πιανίστες Μαρία Σιδεράτου και Μέρη Δέλιου Κοκκινάκη, στην πιανίστα ακορντεονίστα και σολίστ μουσικού πριονιού Έλλη Δέλιου, στις συνθέτριες Ελένη Βαλαχή, Ευαγγελία Ζαχαροπούλου, Ελένη Ηλιάσκου,
Ειρήνη Σιμοπούλου Ζιάρ και Γεωργία Στίνη. Η Μαρία Σιδεράτου εικάζεται πως υπήρξε μαθήτρια του Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλου. Η Ιζαμπέλ, για σολοπιάνο, είναι έργο που συνέθεσε σε νεαρή ηλικία. Πρόκειται για μελωδία σε ρυθμό βαρκαρόλας, επηρεασμένη από το ιταλικό μπελκάντο, τον Απολέοντα Λαμπελέτ και τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος είναι αδιαφυσβήτητα ένας από τους σπουδαιότερους μαέστρους του 20ου αιώνα. Εξίσου όμως σημαντικό είναι και το συνθετικό του έργο. Ολοκλήρωσε συνολικά 48 συνθέσεις, οι οποίες μαζί με χειρόγραφες παρτιτούρες, προγράμματα και κριτικές συναυλιών, αλληλογραφία, βραβεύσεις και φωτογραφικό υλικό, παραχωρήθηκαν στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη και συνιστούν το Αρχείο Μητρόπουλου. Οι Ινβενσιόνες, σε ερωτική ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, αποτελούν το πρώτο ατονικό έργο του Μητρόπουλου και ταυτόχρονα το πρώτο ελληνικό έργο μοντέρνας μουσικής. Πρόκειται επίσης και για την πρώτη μελοποίηση ποιημάτων του Καβάφη, γεγονός που της καθιστά έργο μείζωνος ιστορικής σημασίας. Η επιλογή των συγκεκριμένων καβαφικών ποιημάτων, τα οποία περιγράφουν ξεθοριασμένες από το χρόνο ερωτικές ενθυμίσεις, κάθε άλλο παρά τυχαία υπήρξε. Αποκαλύπτει τη διορατικότητα και το θάρρος του Μητρόπουλου να συνθέσει μουσική σε ερωτική ποίηση του Αλεξανδρινού σε μια εποχή που τα αιρετικά ποίηματά του δεν ήταν ευρέως αποδεκτά. Σε επιστολή προς τον Καβάφη, ο συνθέτης αναφέρει: «Θα εκπλαγείτε τώρα για την τόλμη που είχα στην εκλογή μου των τραγουδιών σας, μα παρόλους τους φόβους που είχα, η μουσική είναι τόσο ταιριαστή σε αυτού του είδους το μέτρο και την ατμόσφαιρα. Ο κύριος Αντώνιος Μπενάκης τα ήκουσεν και μπορεί να σας πει ο ίδιος την εντύπωσή του. Ελπίζω ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία να κατεβώ στην Αλεξάνδρεια με την Δεσποινίδα Ανδρεάδου για να τα τραγουδήσει σε μία συναυλία μου». Η πρεμιέρα έλαβε χώρα το 1927 στην αίθουσα συναυλιών του Οδείου Αθηνών. Το 1932 οι Ινβενσιόνες παρουσιάστηκαν σε ιδιωτική εκδήλωση «Παρουσία του Καβάφη», στην οποία ο συνθέτης δεν έπαιξε απλώς το μέρος του πιάνου, αλλά τραγούδησε και το μέρος της φωνής. Δημήτρη Μητρόπουλου, «Έτσι πολύ ατένισα», μέρες του 1903, «Επήγα», σε ελεύθερη απόδοση για φλάουτο και πιάνο. Thank you.
αν και γεννημένος στην Κρήτη, ο Πέτρος Ιωαννίδης αγαπήθηκε από τον Ελληνισμό της Αιγύπτου ως Αλεξανδρινός. Εγκαθίσταται στην Αλεξάνδρεια το 1930. Ιδρύει σχολή βιολιού και πιάνου στην Ιμπραϊμία, την ελληνική συνοικία της πόλης. Διδάσκει μουσική στα κοινοτικά ορφανοτροφεία, στις πατριαρχικές σχολές και στο Εθνικό Οδείο Αλεξανδρίας, στο οποίο κάποιες χρονιές διατηρεί συνδιευθυντής και διευθυντής. Διευθύνει μουσικά σύνολα και ανεβάζει παραστάσεις. Εμφανίζεται τακτικά και με μεγάλη επιτυχία στο Αλεξανδρινό Petit Trianon, το ζαχαροπλαστείο σαλόνι τσαγιού που αποτέλεσε αγαπημένο σημείο συνάντησης των μελών της αστικής κοσμοπολίτικης κοινωνίας. Συνθέτει επίσης τραγούδια και οπερέτες. Για τη Σοφία Βέμπο και τον θείασό της γράφει την οπερέτα «Ξανανθίζουν τα ρόδα» που ανεβαίνει στο Αλεξανδρινό θέατρο Luna Park. Για το «Χατήρι σου μεθώ», ταγκό του Πέτρου Ιωαννίδη σε στίχους Μίμη Τραϊφόρου. Αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Η πολύπτυχη πορεία του συγκλίνει με εκείνη των καλλιεργημένων και κοσμοπολιτών Ελλήνων της Αλεξανδρινής Παρικίας. Ο κεφαλονίτης πατέρας του Παναγιώτης Κουνάδης είχε εργαστεί σε νεαρή ηλικία στην Αίγυπτο σε συγγενείς από την πλευρά της μητέρας του. Στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε και ανέπτυξε δική του εμπορική δραστηριότητα στη χώρα και αργότερα στη Κωνσταντινούπολη, όπου γεννήθηκε ο γιος του Αργύρης. Ο Κουνάδης πίστευε στεναρά στην επικοινωνιακή δύναμη του μελοποιημένου λόγου. Τα τραγούδια του, σε καβαφική ποίηση, αποτυπώνουν αυτή ακριβώς την πίστη. Ο Καβάφης υπήρξε στοχαστικός και ταυτόχρονα ιστορικός και ερωτικός ποιητής. 75 από τα 154 δημοσιευμένα ποίηματά του είναι ερωτικού περιεχομένου, όπου με απαράμιλη δεξιοτεχνία εξυμνείται το νεανικό κάλλος. Η ιδιαιτερότητα της καβαφικής ποίησης έγκυται ωστόσο στο γεγονός ότι ο έρωτας δεν καταγράφεται ως πράξη, αλλά ως ανάμνηση. Αργύρη Κουνάδη, από τα 3 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, «Φωνές» και «Επέστρεφε» σε ελεύθερη απόδοση για φλάουτο και πιάνο.
Ο κατάλογος των μουσικών προσωπικότητων που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν και δραστηριοποιήθηκαν στην Αλεξάνδρεια ως συνθέτες, μαέστροι, σολίστ, δάσκαλοι και παράγοντες στη μουσική ζωή της πόλης, είναι ακόμα μακρύς. Στους πλέον δραστήριους συγκαταλέγεται ο Κρίνο Δεκάστρο, πιανίστας, βιολονίστας, μαέστρος, συνθέτης, διανοούμενος και φιλόσοφος. Γεννήθηκε στην Οδυσσό από πατέρα Κερκυραίο, αλλά έζησε από παιδί στην Αλεξάνδρεια. Επίσης, ο πιανίστας Αναστάσιος Γιαννόπουλος, που ακολούθησε επιτυχημένη σταδιοδρομία ως ακομπανιατέρ στο Παρίσι. Ο μουσικολόγος, μουσικοκριτικός, πιανίστας και συνθέτης Διονύσιος Γιατράς και ένας μεγάλος αριθμός Αλεξανδρινών τραγουδιστών της όπερας που έκαναν διεθνή καριέρα ερμηνεύοντας ρόλους στα σημαντικότερα λυρικά θέατρα. Ωστόσο, η πλέον εμβληματική περίπτωση διανοούμενου Αλεξανδρινού μετά τον Κωνσταντίνο Καβάφη, αλλά και κορυφαία μορφή της μουσικής του 20ου αιώνα, είναι ο Γιάννης Χρήστου, συνθέτης και φιλόσοφος με μεταφυσικές αναζητήσεις. Ο Χρήστου γεννιέται στην Ηλιούπολη του Καΐρου, αλλά μεγαλώνει στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας του Τόμι Χρήστου είναι ο ιδρυτής της βιομηχανίας Royal Chocolate Company, που παράγει την κορώνα, την αγαπημένη σοκολάτα της Αιγύπτου. Είναι επίσης ιδιοκτήτης των κινηματογράφων Μοχάμετ Άλι, Ρουαγιάλ και Στράτ. Στην αίθουσα του Ρουαγιάλ, ο νεαρός Γιάννης Χρήστου θα δώσει συναυλίες με την Τζίνα Μπαχάουερ, μεταξύ άλλων, τη θρηλυκή πιανίστα και δασκάλα του, που εκείνα τα χρόνια διαμένει στην Αλεξάνδρεια. Το έργο του Χρήστου είναι απότοκο της βαριάς κληρονομιάς του αρχαίου και νεότερου κόσμου της Αλεξάνδρειας. Αντλεί από την προσωπική του φιλοσοφική και μεταφυσική θεώρηση, στην οποία ενσωματώνονται στοιχεία της αιγυπτιακής θρησκείας και των αρχαιοελληνικών μυστηρίων. Αν και υιοθετεί καινοτόμες τεχνοτροπίες της δυτικής μουσικής, ο Χρήστου εμπνέεται από την Ανατολή. Χρησιμοποιεί ως βασική αναφορά τον μύθο, το αρχαίγωνο στοιχείο, τον μυστικισμό, την τελετουργία. Φιλοσοφώ και το αποτέλεσμα γίνεται μουσική, καταθέτει ο συνθέτης, και με το σχόλιο τούτο καθιστά σαφές ότι μόνο από εσωτερική αναγκαιότητα που υπαγορεύεται από φιλοσοφικούς μεταφυσικούς προβληματισμούς έχει νόημα να επιχειρεί κανείς να δημιουργήσει τέχνη. Αναγνωρίζοντας στην ποίηση του Thomas Stearns Eliot αυτή ακριβώς τη συνύπαρξη του σύγχρονου με το αρχαίγωνο, ο Χρήστου εμπνέεται και συνθέτει τα 6 τραγούδια σε ποίηση Eliot. Γιάννη Χρήστου, Eyes That Last I Saw in Tears και The Wind Sprung Up at 4 o'clock σε ελεύθερη απόδοση για φλάουτο και πιάνο. Thank you.
Στενή σχέση με τον Γιάννη Χρήστου αναπτύσσει ο συνθέτης και ακαδημαϊκός Θόδωρος Αντωνίου. Ο Αντωνίου παραγγέλνει και παρουσιάζει για πρώτη φορά τις αναπαραστάσεις και τον επίκυκλο του Χρήστου. Μετά τον πρόωρο θάνατο του τελευταίου του 1970, συνθέτει τα μυρολόγια για τον Γιάννη Χρήστου για φωνή και πιάνο. Παρουσιάζει επίσης σε συναυλίες το μεγαλύτερο μέρος της εργογραφίας του Χρήστου, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη διάδοσή της. Ο Αντωνίου έλκεται όμως και από την καβαφική ποίηση. Το 1983 συνθέτει τις 11 αφηγήσεις για φωνή και πιάνο, έργο παραγγελία της ελληνικής ραδιοφωνίας με αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατο του Καβάφη. Στόχος του δημιουργού δεν είναι να συνθέσει μουσική που απλώς συνοδεύει ή προσδίδει κάποιο χρώμα στα ποίηματα, αλλά να δημιουργήσει μια διάσταση, μια δραματική ατμόσφαιρα που να αναπαριστά με ενάργεια το καβαφικό σύμπαν. Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, η έκτη από τις 11 αφηγήσεις, βασίζεται στο ομώνυμο ποίημα του Καβάφη που πραγματεύεται ένα ιστορικό γεγονός. Την ναυμαχία στο Άκτιο, όπου το 31 π.Χ. ο στόλος της Κλεοπάτρας και του Αντώνιου συντρίβεται από τις δυνάμεις του Οκταβιανού. Η επικράτηση του τελευταίου σηματοδοτεί το τέλος του ελληνιστικού βασιλείου της Αιγύπτου, αλλά και της ρωμαϊκής δημοκρατίας. Η Κλεοπάτρα αποκρύπτει από τον Αιγυπτιακό λαό την ήττα, διαδίδει ψευδώς πως στέφθηκαν νικητές της ναυμαχίας και οι παραπλανημένοι Αλεξανδρινοί πανηγυρίζουν την καταστροφή τους. Στο ποίημα, τα γεγονότα είναι ειδωμένα από την οπτική ενός ανυποψίας του πραγματευτή που έχει μόλις φτάσει στην Αλεξάνδρεια για να πουλήσει το εμπόρευμά του και απορεί με τον εορταστικό παροξισμό. Απ' τη μικρή του στα περίχωρα πλησίων κόμη και σκονισμένος από το ταξίδι ακόμη έφτασε ο πραγματευτής και Λίβανον κόμη άρης των έλεων άρωμα για την κόμη στους δρόμους διαλαλή. Μεγάλοι οχλοβοϊκοί μουσικές παρελάσεις που αφήνουν να ακουστεί το πλήθος των σκουντάτων σέρνει το βρουντά κι όταν πια σαστισμένος δίνει τρίλα αυτή ρωτά. Ένας του ρίχνει κι αυτούνου τη γιγαντιαία την ψευτιά του παλατιού που στην Ελλάδα ο Αντώνιος νικά. Από τους νεότερους Αλεξανδρινούς ξεχωρίζει ο Ίων Ζώτος, μουσικολόγος και καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίον συνάδελφοι και φοιτητές μνημονεύουν για την ευγένεια, το κομψό ντύσιμο, την κοσμοπολίτικη κουλτούρα. Διακρίνονται επίσης ο Σπύρος Κίζας, πιανίστας και καθηγητής στη Βασιλική Ανώτατη Σχολή Μουσικής του Τορόντο, ο πιανίστας μαέστρος και οργανίστας Τάκης Πιζάνης και ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου. Από αστική οικογένεια της Αλεξάνδρειας καταγόταν και ο συνθέτης Μιχάλης Ροζάκης. Έζησε στην Αλεξάνδρεια αλλά και κάποια χρόνια στην πόλη Φαγιούμ, προτού εγκατασταθεί στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιήθηκε ως πιανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, μαέστρος και καθηγητής ανωτέρων θεωρητικών, ενώ παράλληλα παρουσίασε σημαντικό παιδαγωγικό έργο. Μιχάλη Ροζάκη, Μεταμορφώσεις για πιάνο.
Στους γεννημένους στην Αλεξάνδρεια Έλληνες συνθέτες συγκαταλέγεται και ο Γιάννης Αυγερινός. Μεγαλώνει στην Ιμπραημία, την ελληνική συνοικία της πόλης, όπου δέχεται τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα και μελετά πιάνο. Σε ηλικία μόλις 10 ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία στο Γαλλικό Ρωμαιοκαθολικό Κολέγιο του Αγίου Μάρκου. Θα σημειώσει μακρά πορεία ως συνθέτης, ενορχιστρωτής, μαέστρος και καθηγητής θεωρητικών στην Αθήνα. Συνεργάζεται επίσης στενά με τη σπουδαία Αλεξανδρινή πιανίστα Γιολάντα Σεβέριευ Σταθόγλου. Με το σύνολό τους προμουζικά παρουσιάζουν κυρίως έργα του 20ου αιώνα σε εποχές που η σύγχρονη μουσική δεν είχε ευρύ αποδοχή. Γιάννη Αυγερινού, χορός για πιάνο. Thank you.
ολοκληρώσουμε την απόψινή αφήγηση για τη μουσική ζωή της Αλεξάνδρειας, επιστρέφοντας στην αρχή, στη σύνδεση της πόλης με την Ιωνία. Στο ποίημά του Ιωνικών, ο Καβάφης αναφέρεται στις καταστροφές ναών και αγαλμάτων στην αρχαία Ιωνία. Μοιάζει όμως να κάνει έμεση αναφορά στην καταστροφή της Αλεξάνδρειας, στην οχλοκρατική βία των φανατισμένων χριστιανών που στράφηκαν ενάντια σε ό,τι εκλάμβαναν ως παγανιστικό, κατά συνέπεια και ελληνικό. Αν και οι λόγοι Αλεξανδρινοί αγωνίστηκαν να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα των Ιώνων φιλοσόφων και να διατηρήσουν την ελευθερία της σκέψης, στα τέλη του 4ου αιώνα η επίθεση κατά της τέχνης και της επιστήμης εκδηλώνεται με αποτρόπαια βίαιο τρόπο. Ο φανατισμός επικρατεί και σηματοδοτεί το τέλος της Αλεξανδρινής ακμής και του αρχαίου κόσμου. Ο Καβάφης δηλώνει ωστόσο πως οι θεοί του αρχαίου κόσμου δεν πέθαναν. Απογοητεύτηκαν. Απομακρύνθηκαν από τους ναούς τους, αλλά δεν εξαφανίστηκαν. Εξακολουθούν να επανέρχονται στην αγαπημένη τους Ιωνία. Και ο συνθέτης Κωστής Κριτσοτάκης στους Ιωνικούς χορούς, τη μικρογραφία μπαλέτου εμπνευσμένη από το ποίημα Ιωνικών, σκηνοθετεί τα αγάλματα θεούς να χορεύουν, να παλεύουν, να συγκρούονται και να συντρίβονται σε κομμάτια. Στο τέλος όμως ανασταίνονται και αποκτούν ξανά την αρχική τους μορφή, υπό τους ήχους του κύριου θέματος του έργου που ακούγεται σαν απόϊχος του παρελθόντος. Ιωνικών, γιατί τα σπάσαμε τα γάλματά των, γιατί τους διώξαμε απ' τους ναούς των. Διόλου δε πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ο γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, στην ατμόσφαιρά σου περνάς φρίγος απ' την ζωή των. Και κάποτε θερία η φηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο, επάνω από τους λόφους σου περνά. Thank you.
Για την μουσική, για τα τραγούδια, για τις φωτογραφίες που μας συνόδευσαν, μας μετέφεραν στην Αλεξάνδρεια των αρχών του 20ου αιώνα. Και νομίζω ότι όλοι τώρα σκεφτόμαστε, δεν ξέρω, εγώ θα πάω στο σπίτι και θα σκεφτώ πώς θα είναι να κάνω το ταξίδι μου στην Αλεξάνδρεια, το επόμενο ταξίδι μου. Λοιπόν, σας καλούμε σε... Έχουμε μια μικρή δεξίωση κάτω με ένα ποτήρι κρασί και για να περάσετε το υπόλοιπο της βραδιάς. Thank you.